Η ισορροπημένη διατροφή στη διάρκεια των εξετάσεων παίζει σημαντικό ρόλο γιατί βοηθά τους μαθητές με τις απαραίτητες βιταμίνες να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση. Η κυρία Γεωργία Καπόλη, διατροφολόγος, διαιτολόγος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, μας δίνει πολύτιμες συμβουλές για το τι πρέπει να τρώνε οι μαθητές στη διάρκεια των εξετάσεων, ποια τρόφιμα πρέπει να αποφεύγουν, ποιες θρεπτικές ουσίες πρέπει να λαμβάνουν και ειδικά την ημέρα της εξέτασης ποια διατροφή πρέπει να έχουν. Κυρία Καπόλη, ποια είναι τα διατροφικά σώσ των εξετάσεων? Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι μαθητές είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουν έμφαση στις ακόλουθες διατροφικές οδηγίες, έτσι ώστε να πετύχουν την καλύτερη πνευματική απόδοση την ημέρα των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, τα διατροφικά σώσ των εξετάσεων ξεκινάνε από την απαραίτητη λήψη πρωινού γεύματος, γιατί το πρωινό είναι αυτό το οποίο εφοδιάζει τον οργανισμό με την ενέργεια την οποία έχασε κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν ξυπνάμε, τα επίπεδα γλυκόζης στο σώμα μας είναι πάρα πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλός μας να μην λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Οπότε χρειάζεται μέσα στην πρώτη ώρα που έχουμε ξυπνήσει να λάβουμε το πρωινό γεύμα. Το πρωινό χρειάζεται να έχει τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες, όπως είναι τα δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως είναι το μέλι, το γάλα, τα φρούτα, έτσι ώστε να δώσουμε άμεσα ενέργεια στον οργανισμό μας. Κάτι το οποίο χρειάζεται να προσέξουμε καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων είναι η συχνότητα γευμάτων. Είναι σημαντικό να προσλαμβάνουμε τροφή ανά 3 ώρες και αντίθετα να αποφεύγουμε την λήψη απότομων γευμάτων μεγάλων σε ποσότητα και πλούσιων σε λιπαρά και ζάχαρη, γιατί όσο πιο σύνθετο είναι το γεύμα σε λιπαρά και σε ζάχαρη, τόσο μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και γαστρεντερικές διαταραχές στο μαθητή. Η ποικιλία των τροφίμων είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, προκειμένου ο μαθητής να λάβει όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και την καλύτερη απόδοση στα μαθήματα. Και βέβαια η ενυδάτωση, η επαρκής πρόσληψη υγρών καθημερινά είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα συμπτώματα κόπωσης, τα οποία είναι πάρα πολύ συχνά όταν αφυδατώνεται ο οργανισμός μας. Ποια είναι τα θρεπτικά συστατικά και ποια είναι τα τρόφιμα που θα πρέπει να τρώνε οι μαθητές αυτές τις μέρες που έχουν εξετάσεις? Τα θρεπτικά συστατικά τα οποία βοηθάνε στην αύξηση της μνήμης, στη βελτίωση της συγκέντρωσης και στην καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ο σίδηρος, καθώς επίσης και το μαγνήσιο, το οποίο μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα άγχους που είναι πάρα πολύ έντονα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, σε βιταμίνες συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, σίδηρο, είναι τα γαλακτοκομικά, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, το αυγό, η ανάλατη ξηρή καρπή, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα λιπαρά ψάρια και τα πουλερικά. Κυρία Καπόλη, επιτρέπεται οι μαθητές να πίνουν καφέ κατά τη διάρκεια των εξετάσεων? Η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να βοηθήσει στην πνευματική εγρήγορση, στη μνήμη και στην συγκέντρωση. Απλά είναι σημαντικό ότι να καταναλώνουμε όσο το δυνατόν πιο μικρές ποσότητες που αντιστοιχούν σε 2 φλιτζάνια καθημερινά. Ειδικά την ημέρα των εξετάσεων, ποια διατροφή πρέπει να κάνει ο μαθητής? Είναι πάρα πολύ σημαντικό την ημέρα των εξετάσεων ο μαθητής να επιλέξει για πρωινό μία ελαφριά εναλλακτική, η οποία μπορεί να είναι ένα τόστ με τυρί χαμηλό σε λιπαρά. Αντίθετα, είναι σημαντικό να αποφεύγει τρόφιμα όξινα όπως είναι η χυμή, που μπορεί να του προκαλέσουν κάποιο ανακάτεμα στο στομάχι. Μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει νερό, έτσι ώστε να ενυδατώνεται. Και βέβαια την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να αποφύγει να έχει υπερβολικά γεμάτο στομάχι, το οποίο μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και μείωση της απόδοσής του κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις εξετάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό ο μαθητής να κοιμάται επαρκείς ώρες μέσα στην ημέρα, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκουράζεται ο οργανισμός του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά.